Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πολλές και σημαντικές ανακατατάξεις σημειώνονται στον χώρο των ελληνικών media με πολιτικές και επιχειρηματικές προεκτάσεις μετά και την εξαγορά του δόλαρου από τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη. Μαζί μας ο Εμιλίος Πεντικάρης. Εμιλή, καλησπέρα. Πέτα, καλησπέρα. Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή ο πληστηριασμός για τον άλλοτε κρατεό δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, ήταν ασφαλώς η θριαλίδα των εξελίξεων. Το περιμέναμε εξ αρχής ότι θα είναι η θριαλίδα των εξελίξεων για τα ελληνικά μίντια, με την έννοια της αναδιάταξης του χάρτη. Μιας αναδιάταξης του χάρτη, η οποία σαφώς έχει όχι μόνο επιχειρηματικές, αλλά και πολιτικές και άλλες παράπλευρες προεκτάσεις. Ξεκινώντας από τα βασικά, θα πρέπει να πούμε ότι η πλευρά Μαρινάκη κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του δόλου σε αυτόν τον διαγωνισμό με την υψηλότερη προσφορά, η οποία αγγίζει τα 23 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες και μετά από μια μικρή προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων, θα η απόφαση του δικαστηρίου, η τυπική απόφαση του δικαστηρίου, θα επικυρώσει την απόκτηση του δημοσιογραφικού οργανισμού και την ανάθεσή του ουσιαστικά στον νέο ιδιοκτήτη, για να τρέξουν από εκεί και πέρα οι πρακτικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του οργανισμού, με τις αποζημιώσεις αν υπάρξουν των εργαζομένων και τα σχετικά. Εκεί ακριβώς έρχονται και κουμπώνουν όλες αυτές οι ευρύτερες εξελίξεις. Και κουμπώνουν αυτές οι ευρύτερες εξελίξεις διότι πρώτα απ' όλα το φιλέτο στην περιουσία του ΔΟΛ είναι η συμμετοχή στο ΜΕΓΑ. Μια συμμετοχή η οποία ανέρχεται στο 22% του μετοχικού κεφαλαίου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς τις ισορροπίες στο εσωτερικό του τηλεοπτικού σταθμού και η δεδομένη της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δημιουργεί πάρα πολλές συζητήσεις και τροφοδοτεί σενάρια για την επαναλειτουργία του. Λέγεται λοιπόν ότι η πλευρά Βαρδινογιάννη, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο αλλά όχι το πλειοψηφικό ποσοστό των μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού, της Τηλέτυπος όπως λέγεται η εταιρεία λειτουργίας, έχει έρθει σε μια πρώτη συμφωνία με την πλευρά Μαρινάκη ώστε να ελέγξουν τον τηλεοπτικό σταθμό και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επαναλειτουργία του. Όμως φαίνεται μετά τις δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη εχθές ότι δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Θέλει να διεκδικήσει τον έλεγχο του τηλεοπτικού σταθμού και μάλιστα εμφανίζεται διατεθειμένος να αναλάβει στο σύνολο τα χρέη του και να αποπληρώσει και τους εργαζομένους οι οποίοι κλείνουν σχεδόν ένα χρόνο απλήρωτοι, για να μπορέσει έτσι ο τηλεοπτικός σταθμός αυτός να πάρει ξανά μπροστά, να ξεκινήσει δηλαδή να εκπέμπει κανονικό πρόγραμμα και όχι μόνο επαναλήψεις από το αρχείο του όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Όλο αυτό το σκηνικό σε συνδυασμό και με άλλες εξελίξεις οι οποίες ξεκινούν σιγά σιγά να βγαίνουν στον αφρό, όπως είναι για παράδειγμα οι φημολογούμενοι, γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα καταγγελία των δανείων της Πήγασος που εκδίδει το Έθνος στην Ημερησία και έχει μια σειρά ακόμα από μέσα, και τη συμμετοχή της οικογένειας Μπόμπολα η οποία έχει ενεγυριαστεί στο ΜΕΓΑ, δημιουργεί ένα σκηνικό το οποίο αλλάζει ουσιαστικά τον μηδιακό χάρτη, τον χάρτη των μέσων ενημέρωσης στη χώρα. Και γι' αυτό ακριβώς οι επόμενοι δύο μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, θεωρείται ότι θα είναι καθοριστικοί για το νέο τοπίο το οποίο θα διαμορφωθεί, όχι μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή ισορροπιών, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών ισορροπιών, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι υπάρχει και μια παραδοσιακή σχέση της οικογένειας Μαρινάκη με την οικογένεια Μητσοτάκη, άρα λοιπόν μια ροπή αυτών των μέσων ενδεχομένως προς την αξιωματική αντιπολίτευση, και από την άλλη πλευρά ο Ιβάν Σαββίδης σε δικές του δηλώσεις είχε δηλώσει ανοιχτά, είχε πει ανοιχτά ότι προτιμάει τον Αλέξη Τσίπρα και είχε κατακεραυνώσει με αφορμή εκείνη την περίφημη τροπολογία τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.